Η γύμνια του Σαθρού Δημόσιου Συστήματος Υγείας αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που ξενύχτησαν στους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου για ένα ραντεβού με τον γιατρό. Τέσσερες. Από πού? Από μοίρες. Τέσσερις ώρες κοιμηθήκατε εδώ. Κοιμηθήκαμε εδώ, καθόμασταν εδώ. Τι θα κάνουμε. Αφού κάθε μία φορά το μήνα, πρώτη του μηνός. Έρχονται από τις 3 η ώρα και μένουν εδώ. Και γράφονται στο κατάλογο, ναι, και οι άλλοι που έρχονται 7 η ώρα, 6 η ώρα, παίρνουν το χαρτάκι και γράφει 500. Οι άλλοι είναι το 1, το 2, το 3. Πότε σήρατε, λέει, από τις 3 η ώρα είμαι, λέει. Τρέλα. Δεν αντέχουμε άλλο, δεν μπορούμε. Μας έχουν τρελάνει, δεν γίνεται, δεν πρέπει κάτι να κάνει να γίνει. Τριτοκοσμικές εικόνες που κατέγραψε ο φακός της νέας τηλεόρασης πριν από τις 8 το πρωί μπροστά από τα γκισέ των εξωτερικών ιατρείων επαναλαμβάνεται κάθε πρώτη του μηνός. Ασθενείς από κάθε γωνιά της Κρήτης τρέχουν πριν ξημερώσει να προλάβουν να κλείσουν σήμερα την πρώτη του μήνα ραντεβού με τον γιατρό, καθώς από αύριο ίσως δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα. Τι να πω, ότι είμαι από τις 4 ώρα εδώ, τι να πω. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Όχι βέβαια. Ανθρώποι που έρχονται από το Ρέθυμνο, από τα Χανιά, ξημερώνται εδώ. Ένας πανικός και δεν βρίσκεις ραντεβού μετά. Αυτό είναι το θέμα. Όταν θα έρθει η σειρά σου δεν βρίσκεις ραντεβού. Τι νούμερο έχετε? 900. Και να εξυπηρετηθείτε? Δεν ξέρω. Και αν προλάβουμε και αν δεν προλάβουμε, μετά δύο μήνες, ξανά τα ίδια. Θέλω να ψάχνω τη σειρά μου να πάω να δω αν με εξυπηρετήσουν. Θα προλάβετε λέτε σήμερα? Πιστεύω. Και αν δεν προλάβετε? Τον άλλο μήνα. Καταπατείτε κάθε έννοια αξιοπρέπεια. Το είδατε και εσείς ότι οι άνθρωποι έρχονται από τα απογευματινές ώρες προηγούμενης μέρας για να κλείσουν ραντεβού, το πολυπόθετο ραντεβού την επόμενη μέρα και πολλές φορές δεν το κατορθώνουν. Όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, οι ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν δραματικές συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου, την ώρα που οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται άμεσα αυτό που λέμε χρόνια, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να εφαρμοστεί στην πράξη. Με αυτή την κατάσταση, τη χαοτική, εκτελούνται 110.000 ραντεβού το χρόνο. Η ζήτηση υπερβαίνει τις 300.000 ραντεβού. Σε μια προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος με τα ραντεβού, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, με τη συμμετοχή και αντιπροσωπιών από άλλους κλάδους, πραγματοποίησε το πρωί προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας. Εμείς λέμε και χρήματα υπάρχουν. 559 Έλληνες, 76 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν εντός και εκτός Ελλάδας, να τα πάρουν από αυτούς που τα έχουν και να γίνουν άμεσα προσλήψεις στην υγεία, στην παιδεία. Αντιπροσωπεία των εργαζομένων είχε συνάντηση και με το διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Χαριτάκη. Τα εύλογα ερωτήματα όλων των εργαζομένων ήταν πώς είναι δυνατόν να οργανωθεί καλύτερα η λειτουργία του νοσοκομείου, ώστε όποιος έρχεται στο νοσοκομείο να εξεταστεί, να μην ταλαιπωρείται.